κοίτα και απέλη μπροστά. Σαν τα σκυλάκια αυτά τα κρυφών κρύβεις πίσω. Είναι κρυφών, δεν βλέπεις κανείς. Μιλάει κιόλας. Είσαι και ήρων. Είσαι και ήρων. Αντρούλη μου, κοίτα με στα μάτια. Λοιπόν, εξηγήσου. Ποιος κάνει τα μάτια. Να αφήσεις το μυαλίς. Τα όλα παπουτσάκια που τα έκανες, να! Δεν θέλω, αυτή μαγειρεύει πιο ωραία. Αυτή, τι μπορεί να φτιάξει, το μόνο που μπορεί να φτιάξει είναι κοντοσούβλι. Αυτά. Τσαμπίδι, σίγουρα να μαρίστη. Μην βρίζεις, μωρή, θα σου βγάλω τις μπαταρίες, μου λέω. Για να σπίτει τρατρούλι. Θα σου φέρω εγώ τέτοια από την Κίνα ένα σωρό. Κοίτα πως είναι αυτή με το πράσινο από κάτω και το κύτταρο πάνω σαν μαργαρίτα. Θα σε τσορμαδίσω, μωρέ, θα σε τσορμαδίσω. Κοντοστούπα, ρούλα, ένα και τίποτα. Ρούλα. Αλλά η γυναίκα που τον πόη σου είναι κάτω του μετρίου. Το ξεχνάω. Άκουσε κύριο Γιώργο, εγώ δεν θέλω να μιλήσω με κυρία. Γιατί? Εγώ θέλω μόνο πω ότι δεν ζητάω τίποτα από πρώην γυναίκα μου. Ούτε λεφτά, ούτε τσίπ, ούτε εξοχικά. Είμαι ευτυχισμένος με αυτή η κοπέλα που βρήκα τώρα και πάμε να ζήσουμε μαζί Αλβάνια. Φραν! Φραν, Μπέντρο, μην τρέχεις! Φραν! Σοφά, σοφά, μη δώσει, μη 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 να σηκώσει σαν σύρρο. Συγγνώμη, αλλά εσένα κάπου σε έχω ξαναδεί. Ναι, εκτός από δημοσιογράφος είμαι και μοντέλο. Ήμουν εξώφυλλο στο περιοδικό Τύπα. Ήμουν το κορίτσι του Μάη. Τότε το παιδί τραγουδάει τραγούδια του Πασχάλη. Δεν σημαίνει ότι είναι και εξώγαμο του Πασχάλη. Δηλαδή όλα τα παιδιά που τραγουδάνε τα στρουμφάκια είναι εξώγαμο του Μπαμπαστρού. Δεν πρέπει να βγούμε δηλαδή. Άλλωστε όπως θα σας πει και ο δικηγόρος μας ο κύριος Αλέξης Κούλιας, ο οποίος έρχεται όπου να είναι, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όχι και τόσο ξεκάθαρα. Νομίζω ότι πολλές φορές γυρνέστε πίσω από τις λέξεις. Πίσω από τις λέξεις έρχεται Αλέξης. Κύριε Κούλη, τι πάθατε? Τίποτα, τίποτα, ένα μικρό καμγαδάκι με την πρώην γυναίκα μου και κάτι φίλους της. Άκουσε, 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 κύριε. Εγώ ήμουν ακριβώς κάτω στον τεράς. Έρχεται αυτή με το αυτοκίνητο. Πατάει το κουμπάκι να ανοίξει η πόρτα. Την ώρα που άνοιγε η πόρτα, εγώ το πάτησα να κλείσει. Αυτή το ξαναπάτησε να ανοίξει. Εγώ το ξαναπάτησα να κλείσει. Αυτό κράτησε κάνα δεκάλε. Μετά με κατάλαβε, κατέβηκα από το αμάξι και με είπε μοντελοπλήχτη. Εγώ αντέδρασα, άρχισα να φωνάζω. Αυτή πήρε το 100, το σήκωσε μια γριά, το πήρε λάθος, καταλάβατε. Ακολούθησε άλλος καφές, αυτό κράτησε κάτι άλλο. Μετά πήρε κάτι φίλους της, ήρθαν αυτοί. Ο ένας με είπε κοντό, ποιο είναι εμένα, που περνάω από λαζόφυλλο 15 πόντους.
Εγώ νευρίασα, τους επιτέθηκα και με κάνε μάλλον στο ξύλο. Αυτό κράτησε κανένα... Όχι, δύο ώρα. Μιλάμε για πολύ ξύλο. Όπως ξέρω το αγαπητέψετε. Είναι γιος του συζύγου σας. Τι να κάνω. Θα τον συγχωρήσω για μία ακόμη φορά. Θα σταθώ στο πλευρό του. Θα αποδεχθώ ότι έκανε τρία στιγμιαία λάθη. Και θα τα έχω όλα σαν παιδιά μου. Ναι, ένα τραγούδι που νομίζω ότι πηγαίνει και θα ήθελα χρόνια να τις αφιερώσω μέσα από την καρδιά μου είναι το εξής. Σκύλα, θα σου τηλεφωνήσω κι αν δεν πάρεις να το κλείσω. Ήταν ακόμα στιγμιαίο λάθος. Εγώ άλλο τραγούδι θέλω να τις αφιερώσω. Ναι, ποιο? Αυτό. Θα το πω πολύ απλά, χωρίς πολλά φώτα, μόνο με ένα κανονάκι. Πάμε. Χωρίς πολλά φώτα, μόνο με ένα κανονάκι. Χωρίς πολλά φώτα, θα χάλισε. Μόνο με ένα κανονάκι. Μόνο με ένα κανονάκι. Τι είναι πάνω κοιμηθήκατε, ρε, κάτι που μπορεί, τελειώνει. Το τραγούδι αυτό θέλω να το αφιερώσω. μεγάλε, πάρα τα αλλιώς. Εδώ είμαι, στην εκεί. Εκεί, το οποίο έγινε και έγινε αυτό. Το τραγούδι αυτό θέλω να το αφιερώσω σε σένα, τον απλό θεατή που σε λίγο θα φύγεις. Και εσύ σε λίγο θα φύγεις. Θα πάτε παρέα με τον απλό θεατή που πάτε. Εδώ ρε αγόρι μου, στη μέση είμαι, εκεί. Μην το κουνάς. Άμα να κοιμηθείς, πέσε μπροστά να άνθρωπος. Πρώτη φορά βλέπω το βλήμα να ανέξω το κανόνι. Εκεί μην ακίνητος. Μην ας σχεδιάζεις, άστο. Θα μείνω κι εγώ ακίνητος, θα πω τραγούδι. Έλα λοιπόν το τραγούδι αυτό θέλω να αφιερώσω σε σένα. Στον απλό θεατή που σε λίγο θα φύγεις. Όταν τέλειωνε στιγμές ίδιες. Εντάξει, τόση ώρα είπαμε αστεία, γελάσαμε, όχι όλοι. Αλλά μια δραματική στιγμή, μια στιγμή που ο καλλιτέχνης αποχωρίζεται από το κοινό. Λέει λοιπόν το τραγούδι αυτό. Τώρα θα αφιερώσω σε σένα. Το απλό θεατή που σε λίγο θα φύγεις. Και θα μ' αφήσεις. Μόλις πίσω από τα φώτα της ράμπας θα ξελιγωθείς εσύ δηλαδή. Σε πάρα πάρα σε μνημόσυνο μαζί. Άξουμε γέλιο, θα πλένει την άλλη ώρα από πάνω. Στα
σταμάτα πια. Και να με αφήσει λίγο να βυθιστώ στο πέρα το κενό που αφήνει η μοναξία. Ευχαριστώ.